το θέμα της λειτουργίας του σταθμού των διοδίων στο Δροσοχώρι καθώς και του υψηλού κόστους των διοδίων κατά μήκος της Ιόνιας Οδού συζητήθηκε σήμερα στη συνεδρίαση της ΠΕΔ Υπήρου. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Υπήρου Γιάννης Λόλος επανέλαβε τη θέση της ΠΕΔ, η οποία τάσεται κατά της λειτουργίας του σταθμού διοδίων στο Δροσοχώρι μέχρι ότου εφαρμοστούν τα αναλογικά διόδια. Και συντάσσεται με τους φορείς που ήδη έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Παράλληλα, η ΠΕΔ ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να προβεί άμεσα στη μείωση του κόστους των διοδίων στην Ιόνια Οδό, καθώς, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά με δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΠΕΔ, Γιάννης Λόλος, από Θειοδόρο Ιόνια Οδός μετατρέπεται σε βαρύδιο. Είναι εκρεφασμένη η άποψή μας όσον αφορά το θέμα των διοδίων. Είμαστε ενάντια και στο σταθμό του Δροσοχωρίου, αλλά και στην οποιαδήποτε λειτουργία, είτε κάθετων είτε πλευρικών διοδίων. Έχουμε δηλώσει επανειλημμένα ότι είμαστε υπέρ της αναλογικής χρέωσης και πρέπει ο καθένας μας να πληρώνει αυτό που την αναλογεί, αυτό που μπορεί και αυτό για το οποίο κάνει χρήση. Άρα λοιπόν είμαστε ενάντια πλέον στην εφαρμογή των διοδίων όπως εφαρμόζεται. Συντασσόμαστε με αυτούς τους δήμους, τους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν ασκήσει αγωγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή σε άλλες φορείς και ζητάμε από τον Υπουργό, τον κύριο Σπρίντζη, να προβεί στην μείωση του κόστους διέλευσης των διοδίων άμεσα, διότι όπως καταλαβαίνετε για να πάει κάποιος από τα Γιάννα στην Αθήνα θέλει τουλάχιστον και να επιστρέψει θέλει περίπου 80 ευρώ όσο καταναλώνει και για καύσιμα. Άρα λοιπόν είναι μεγάλο το κόστος και αυτό το θείο δώρο που είχαμε με την υλοποίηση των κεντρικών αξιών της Ιωνίαδου και της Εγνατίας, καταλαβαίνετε αυτό τελικά έρχεται μπούμερα για τους υπηρώτες, αποτελεί βαρύδιο πλέον τα διόδια και μπορεί να ακυρώσει στην πράξη αυτά τα οποία αναμένουμε από την υλοποίηση αυτών των αξώνων και έχει να κάνει με την ανάπτυξη της περιοχής μας. Υπάρχει περίπτωση προσφυγής και από την ΠΕΔ Υπήρου στο Συμβούλιο της Επικρατείας? Η ΠΕΔ Υπήρου δεν θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά στηρίζει όμως κάθε προσφυγή η οποία έγινε από τους συναδέλφους του Δημάρχου. Παράλληλα, δε, η ΠΕΔ Υπήρου τάσεται κατά της μεταφοράς των ταμιακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εμείς αποφασίσαμε ως ΠΕΔ Υπήρου, είχαμε πάρει απόφαση το 2015 όταν εκδόθηκε πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Είμαστε αντίθετοι να αποδώσουμε τα ταμιακά μας αποθέματα στην Τράπεζα της Ελλάδος, διότι αυτά είναι χρήματα τα οποία δεν είναι δικά μας, είναι των δημοτών μας και πρέπει να εξυπηρετούν το σκοπό για το οποίο υπάρχουν. Και καταλαβαίνετε, αυτά υπάρχουν ως απόθεμα, όχι γιατί λιμνάζουν, είναι γιατί δεν υπάρχει το γραφειοκρατικό σύστημα και δεν αποδίδονται άμεσα στους φορείς ή στους δημότες, που πρέπει να πάνε, που πρέπει να πληρωθούν είτε γιατί υλοποιούν διάφορες δράσεις ή διαφορούν διάφορα έργα. Άρα λοιπόν είναι πρόσκαιρα αυτά τα οποία είναι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνιμο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί αυτά τα χρήματα να πάνε να κατατεθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος για να χρησιμοποιηθούν και άλλους σκοπούς. Και όπως προείπαμε, ότι αν αυτά τα χρήματα τα έχει ανάγκη όντως η κυβέρνηση, ναι, να τα δώσουμε, αλλά να μας πει ευθασώς ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει κίνδυνος για την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και να τα δώσουμε και να βάλουμε πλάτη. Αλλά χωρίς όμως να μας εξηγήσουν, πιστεύω ότι δεν πρέπει να τα δώσουμε. Συντασσόμαστε με την απόφαση, και δεν θα μπορούσε να γίνει κάπως διαφορετικά, συντασσόμαστε με την απόφαση που πήρε ομόφωνα το Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Εν τω μεταξύ, στις αρχές του Δεκέμβρη πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην πόλη των Ιωαννίνων το τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ, καθώς έγινε αποδεκτό το αίτημα της ΠΕΔ Υπήρου. Για ένα σημαντικό γεγονός για την Ήπειρο, έκανε λόγο με δηλώσεις το κύριος Λόλος. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω και επίσημα ότι λήφθηκε απόφαση πλέον από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ το τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ να γίνει τις αρχές του Δεκέμβρου εδώ στα Ιωάννινα. Είναι ένα αίτημα το οποίο υποβλήθηκε από την ΠΕΔ Υπήρου και από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Υπήρου και αυτό έγινε αποδεκτό από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και τον πρόεδρο τον κύριο Πατούλη για αυτή την εξέλιξη και καταλαβαίνετε είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την Ήπειρο και για τα Γιάννα, διότι αυτές τις μέρες θα χτυπάει η καρδιά της αυτοδιοίκησης στα Γιάννα και θα υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος στην πόλη των Ιωαννίνων.